Με συκοφαντικά δημοσιεύματα, στημένα πάνω σε ψεύδι και με στόχο την πρόκληση εντυπώσεων σε βάρος της τιμής και της υπόλοιψής μου, δηλώνω τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να ξεσκεπαστούν οι αθλειότητες των συκοφαντών και όσων τις αναπαράγουν. Οι καταθέσεις μου και γενικά όλη η περιουσιακή μου κατάσταση είναι νόμιμες, διαφανείς και πλήρως φορολογημένες. Στις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις μου, όπως και σε εκείνες του πόθεν έσχες, δηλώνω στο ελληνικό δημόσιο τα εισοδήματά μου, τις πηγές από όπου προέρχονται, τις τραπεζικές μου καταθέσεις και όλα γενικώς τα περιουσιακά μου στοιχεία. Συκοφαντία λοιπόν πρώτη, τα περί φοροδιαφυγής. Η πολιτεία γνωρίζει από τις δικές μου πλήρεις και ολοκληρωμένες δηλώσεις την αλήθεια ότι είμαι απολύτως νόμιμη. Όλα ήταν γνωστά και στη διάθεση των ελεγκτικών μηχανισμών της πολιτείας. Συκοφαντία δεύτερη λοιπόν ότι βρήκε για εμένα στοιχεία από τη λίστα Borgians. Εμφανίστηκα στους οικονομικούς εισαγγελείς σεβόμενοι τη λειτουργία τους και παράδωσα άμεσα αναλυτικό υπόμνημα και όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν πλήρως την αλήθεια, όπως άλλωστε τη γνώριζε ήδη το ελληνικό δημόσιο από το παρελθόν. Συκοφαντία λοιπόν τρίτη, ότι τάχα ζήτησα προθεσμία. Στον κανιβαλισμό που επικρατεί στον δημόσιο χώρο δεν θα επιτρέψω επουδενή τη σπήλωση του ονόματός μου ούτε τη χρησιμοποίησή του σε άθλια παιχνίδια εντυπώσεων. Θα υπερασπιστώ άφοβα και μέχρι τέλους τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, τα αυτονόητα ένομα αγαθά μου και όλοι όσοι δημιουργούν και αναπαράγουν τη συκοφαντία θα πληρώσουν. Δίνω στη δημοσιότητα το υπόμνημα που κατέθεσα ήδη, γνωρίζοντας ότι γίνομαι υποψήφιος στόχος εγώ και τα οικεία μου πρόσωπα εγκληματιών και τρομοκρατών και σε έχουν την ευθύνη εκείνοι οι οποίοι όφυλαν να με προστατέψουν και δεν το έπραξαν. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Κάσα και μελέτησα τι έστειλε η Έλλη Στάι. Εξηγεί αναλυτικά πού βρήκε αυτά τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά, να εξηγήσουμε το εξής. Τα χρήματα αυτά ξεκίνησαν να φεύγουν από την Ελλάδα από το 2011. Δεν υπήρχαν τότε capital controls, δεν υπήρχε τίποτα. Απλώς, αυτό που κατάλαβε η κυρία Στάι είναι ότι ερχόταν η βαθιά οικονομική κρίση και ότι κάποια στιγμή μπορεί να γινόταν το μπαμ που έγινε τελικά το καλοκαίρι. Πού έκλεισαν τελικά οι ελληνικές τράπεζες. Με προνοητικότητα λοιπόν, όταν ξεκίνησε η κρίση. Ναι. 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 Αποφάσισε να βγάλει κάποια χρήματα έξω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. 1 εκατομμύριο ευρώ λοιπόν. Τα χρήματα αυτά έχουν γίνει με εμβάσματα από τις τράπεζες. Μέσω εθνικής τράπεζας. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο μέσω εθνικής. Είναι και Eurobank και άλλες. Λοιπόν, για παράδειγμα, είχε η γυναίκα ένα λογαριασμό στην εθνική και μέσω της τράπεζας της Ελλάδας, έτσι γίνεται, μέσω της τράπεζας της Ελλάδας... Εμβάσματα. Εμβάσματα πάνε στο εξωτερικό. Η διαδρομή του χρήματος, λοιπόν, είναι πολύ... Διάφανη, καθαρή. Διάφανη. Δεν μπορείς να την κρύψεις. Άμα πας, δηλαδή, στην εθνική και πεις θέλω να στείλω το 11 τώρα, έτσι, θέλω να στείλω πριν 5 χρόνια, εγώ... 1 εκατομμύριο ευρώ στη UBS, έξω, στην Ελβετία. Πας, είναι υποχρεωμένη η τράπεζα, εφόσον δεν θες να είσαι στην εθνική και θες να είσαι σε μία ελβετική, εφόσον έχεις πληρώσει όλους τους φόρους σου, τα νόμιμα χρήματα, να τα στείλει. Δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό. Λέει λοιπόν η γυναίκα ότι 1 εκατομμύριο ευρώ το είχα στην εθνική και εξηγεί και πού το βρήκε. Μας εξηγεί και πού το βρήκε. Είχε ένα σπίτι στην Κηφισιά, το 50% δικό της και το 50% του γιού της, το πούλησε. Φορολογήθηκε για αυτή την πώληση. Ακριβώς. Και για ό,τι χρήματα είχε. Δεν φορολογήθηκε όταν πούλησε. Σωστά, φορολογείται αυτός που το αγοράζει, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πούλησε αυτό το σπίτι, πλήρωνε όμως νωρίτερα φορολογία για να το έχει. Εφανώς. Και ήταν νομιμότατα και το συμβόλαιο και η πώληση. Λοιπόν, δεν θα πούλησε λοιπόν τώρα, αυτό το σπίτι. Πούλησε αυτό το σπίτι και πήρε 1 εκατομμύριο ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ από την πώληση αυτού του σπιτιού. Εξηγεί τώρα όλα τα ποσά. Μετά λέει, όταν έφυγε από τον Αντένα, και θέλω να σας πω, δεν έχω και λόγο να την υποστηρίζω τη Στάι, όταν έφυγε από τον Αντένα, έφυγε όταν πήγε ο σύζυγός μου. Τα θυμάστε τα διδυμάκια αυτά, έτσι. Ούτε φίλοι είναι, ούτε κολλητοί είναι. Το 7 έφυγε. Δεν θυμάμαι νομίζω τώρα πότε ήταν. Το 7 έφυγε. Αλλά τότε έφυγε η Στάι. Ναι, το 2007. Εντάξει, δεν είναι να πεις και καμιά... Το θυμάμαι γιατί είμαστε μαζί στον Αντένα. Κανένα κολλητάρι μου να πεις για να... Σκιστώ να τη στηρίξω. Όχι, λοιπόν, η Στάι λοιπόν λέει ότι φεύγει από τον Αντένα και επειδή τη διέκοψε ο Αντένα το συμβόλαιο, όταν κάνει ένα συμβόλαιο με τον Αντένα, έχει ποινική ρήτρα να στο κόψουν όλα τα συμβόλαια. Ο Αντένα λοιπόν αναγκάζεται
Θέλω κι εγώ τέτοιο συμβόλαιο που θα το διαβάσω. Με δικαστική απόφαση. Έτσι. Θέλω να έρθω για ένα μήνα και να μου κόψει το συμβόλαιο. Σας παρακαλώ στον Αντένα. Τις πληρώνουν 895.000 ευρώ μετά από απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών. Να το και το δεύτερο ποσό. 850 και ένα. Ένα 850. Ένα από τον Αντένα. Δεν θα σας διαβάσω όλα τα στοιχεία, θα σας διαβάσω τα χοντρά για να φτάσουμε 895. Περίπου 895. Προσέξτε τώρα. Και μετά... Πώς έχουμε φτάσει κοντά στα 1.845. Και είναι λοιπόν. Και το ακίνητο στη Μύκονο, είναι από πιο κάτω. Και πουλάει και ένα σπίτι στη Μύκονο, που και γι' αυτό είχε φορολογηθεί που το είχε, έτσι. Είχε, η κυρία Στάη καταρχήν είναι, πέρα από τους γάμους που αναφέρεται, είναι μια γυναίκα που έχει βγάλει πολλά λεφτά την τηλεόραση. Έχει δουλέψει. Και είχε και η οικογένειά της επίσης οικονομική άνεση, εντάξει. Και πουλάει και ένα σπίτι στη Μύκονο 800.000 ευρώ. Ορίστε. Και κάτι, ψηλά, 16, και κάτι ψηλά και εδώ, ένα, τα οποία 2600. Ψηλά για τα 2,5 εκατομμύρια, τα οποία είναι αποταμιεύσεις και λοιπά. Λοιπόν, και εξηγεί η γυναίκα ακριβώς τα χρήματα και τη διαδρομή. Και εγώ ρωτώ αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο παίζετε αυτό το παιχνίδι με κάποιους ανθρώπους. Για ποιο λόγο κρεμάνε στα μανταλάκια κάποιους ανθρώπους για δημιουργία εντυπώσεων. Είναι, λέει... Γιατί βλέπω δημοσιεύματα για πολλούς τώρα τελευταία. Και η ηθοποιός, και η πρωταγωνίστρια, και η παρουσιάστρια ψυχαγωγικής εκπομπής. Βλέπω για πολλούς δημοσιεύματα. Και ρωτώ, για ποιο λόγο έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ο πατέρας του λεφτά, δούλεψε και τα έβγαλε, παντρεύτηκε κάποιο πλούσιο. Για όποιους λόγους. Είχε κάποια χρήματα που πριν από κάποια χρόνια αποφάσισε να τα βγάλει έξω. Για ποιο λόγο τον κρεμάνε στα μανταλάκια. Μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει αυτό.